Κυρία Πέρι Μετζέλου, η οποία είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1 και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα, κυρία Μετζέλου. Δεν ξέρετε πόσο ευχάριστη είδηση ήταν όταν έφτασε στα αυτιά μου το γεγονός ότι δεν κλείνει το τμήμα, και όχι τυχαία. Όχι για εσάς τους καθηγητές, γιατί θυμάμαι από την τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε δημοσίως πώς με αριθμούς μου είχατε τεκμηριώσει γιατί δεν πρέπει να κλείσει αυτό το τμήμα, τι ανάγκες υπάρχουν στην αγορά εργασίας και πόσοι πτυχιούχοι μπορούν να απορροφηθούν κάθε χρονιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα που θα διαθέτετε για μας. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στον αγώνα μας. Λοιπόν, το τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος είναι από τα τμήματα τα οποία οι απόφοιτοι, τουλάχιστον για μια δεκαετία, τουλάχιστον μιλάμε, θα έχουν δουλειά. Υπάρχουν πάρα πολλές καινές θέσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ειδικά, διότι αυτή τη στιγμή μείναμε και μόνο δύο τμήματα μηχανικών περιβάλλοντος. Λοιπόν, και οι απόφοιτοι... Το ένα είστε εσείς, το άλλο... Και το άλλο είναι στη Ξάνθη, στη Θράκη. Μάλιστα. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ακόμα ένα τρίτο τμήμα, το τμήμα χημικών, μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Άλλο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος δεν υπάρχει. Είναι από τις ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ανάγκη και η χώρα μας. Διότι κάνουμε και την πρόβλεψη και την αποκατάσταση όσον αφορά τη ρήπανση, είτε εδάφους, είτε αέρα, είτε θάλασσας. Και όλοι μιλάμε για την περιβαλλοντική καταστροφή, για την κλιματική αλλαγή, για τις συνέπειες, ότι ο πλανήτης δεν μας αντέχει άλλο, αλλά πρέπει να υπάρχουν και επιστήμονες, να υπάρχουν ειδικοί που να μας λένε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε και πώς πρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Αυτή τη δουλειά κάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι φοιτητές μας που θα βγουν σε δύο χρόνια, όλοι θα έχουν κατευθείαν δουλειά. Διότι τους ζητάνε και γραφεία μηχανικών μεγάλα και τους ζητάει και βιομηχανία. Και τα υπουργεία τα διάφορα που έχουν ικανές θέσεις και η περιφέρεια. Αυτό είναι από έρευνα. Αυτό είναι από έρευνα, κυρία Μετζέλου. Δηλαδή παίρνουν και σας ζητάνε αυτή την ειδικότητα ή σας λένε να θα βγάλετε άλλους φοιτητές. Ποιοι φοιτητές ήταν οι καλύτεροι να τους πάρουμε στη δουλειά? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέσεις εργασίας και νες. Πώς καλύπτονται? Τους φέρνουμε απ' έξω σαν τους αγρότες γης? Σαν τους εργάτες γης και λέω αγρότες. Είτε απ' έξω είτε με συναφή. Δηλαδή συναφή. Δεν υπάρχει και το συναφές. Αλλά αυτό είναι μια εξειδίκευση. Δεν γίνεται. Αυτός ο οποίος έχει ειδικευτεί στον τομέα αυτό. Όχι, δεν δουλεύουν οι άλλοι με το συναφή, για να μην δεν κατηγορώ κανέναν. Όχι, αλλά δεν είναι το ίδιο να έχεις εξειδίκευση, να έχεις πάρει την κατάλληλη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Κανέναν δεν αδικούμε. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε? Αυτό είναι το σημαντικότερο, και επίσης το σημαντικό είναι ότι το τμήμα μας κέρδισε, δεν παίρνει πολλούς φοιτητές, ούτε εμείς ούτε η Ξάνθη, διότι δεν θέλουμε να βγάλουμε πτυχία ατόμων οι οποίοι μετά δεν θα μπορούν να βρουν δουλειά, γιατί θα βγάζουμε 300 που παίρνουν ορισμένα τμήματα. Δεν υπάρχουν και απορρόφηση εργασίας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί τμήματα τα οποία παίρνουν πάρα πολλούς φοιτητές και δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Αυτό είναι γεγονός. Σε διάφορες ειδικότητες. Η δική μας ειδικότητα, είμαστε τυχεροί ότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Και είμαστε επίσης πολύ τυχεροί το ότι μπορούμε και συνεχίζουμε και είμαστε το μόνο τμήμα το οποίο είναι εξειδικευμένο πάνω στο τομέα, έχουμε δομικό όσον αφορά τις εξαπλώσεις των πόλεων. Ειδικεύονται και σε αυτό, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή που μπορεί να γίνει ένας οικισμός, αλλά όχι για τη δουλειά του πολιτικού μηχανικού, όσον αφορά το περιβάλλον, δηλαδή πώς μπορεί να έχει τις καλύτερες υποδομές και τη μικρότερη βλάβη στο περιβάλλον. Εκτός από το θέμα όσον αφορά τη ρήπανση σε όλα τα επίπεδα. Και η Ελλάδα μας χρειάζεται, γιατί πληρώνουμε πρόστιμα για τη ρήπανση. Κυρία Μετζέλου, αύριο έχετε την τελετή απονομής των πτυχίων. Και είμαστε και ολόκληροι, γιατί είμαστε ανοιχτό τμήμα πλέον. Και έχουμε λαμπρό μέλλον. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι υπάρχουν δουλειές παντού, αλλά και τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πρέπει να δώσω και συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές μας που στάθηκαν στον αγώνα χωρίς να κάνουν υπερβολές, αξιοπρεπέστατοι,
και τους γονείς, οι οποίοι επίσης στήριξαν τον αγώνα, αλλά και όλη τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πούμε, όλοι από δημάρχους, από εταιρείες, από επιμελητήρια, που στάθηκαν δίπλα μας σε όλο αυτό τον αγώνα. Και επιτέλους φάνηκε και το τμήμα δεν πρέπει να κλείσει, διότι έχουμε ανάγκη αυτή την ειδικότητα. Πολλοί κόσμος είναι γεγονός, δεν γνωρίζει τι σημαίνει μηχανικός περιβάλλον. Τώρα, κυρία Μετζέλου, επειδή ναι. τελειώνουν σε λίγες μέρες οι πανελλαδικές εξετάσεις και τα ναι. παιδιά θα κληθούν να κάνουν τα μηχανογραφικά τους, ναι. Πείτε λίγο, τι είναι το τμήμα, από ποια σχολεία μπορούν να έρθουν, και από τα επαγγελματικά λύκεια και από τα γενικά, από κάποια κατεύθυνση? Έχει πολλά χρόνια, εμείς ήμασταν δέσμες τότε, δεν ξέρω ποιοι μπορούν. Έχουν αλλάξει, στη συνέχεια αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξέρουν να είναι καλά φυσική χημεία που χρειάζεται. Φυσική χημεία, ναι. Φυσική χημεία. Από εκεί πέρα είναι ανάλογα τις δηλώσεις σε ποιο θα μπει μέσα. Συνήθως είναι πολυτεχνικές σχολές κανονικά, εννοείται, και πρέπει να έχονται και υπάρχει φυσικοχημεία. Αν τους αρέσει η φυσική και η χημεία, τότε είναι ένα τμήμα που πραγματικά τους καλύπτει σε αυτόν τον τομέα. Και με το δομημένο περιβάλλον που έχουμε, που είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελλάδα και από τα λίγα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το δομημένο περιβάλλον, μπορούν να έχουν πάρα πολλά αντικείμενα να ασχοληθούν. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπα και την άλλη φορά, η μισθή είναι πάνω από το μέσον όρο, πάνω από 50.000 ευρώ, ο μέσος όρος, 55 με 60, και στην Αμερική είναι 90.000 δολάρια το χρόνο, εννοείται, ετησίως. Λοιπόν, είναι από τις ειδικότητες που πραγματικά τα παιδιά τους αρέσει η οικοχημία και μπορούν να εξειδικευτούν σε πάρα πολλά πράγματα, από λιμάνια μέχρι βουνά. Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που όλα αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μου και θα συνεχίζουν να συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μου, κυρία Μετζέλου. Τι ωραία. Η Βόρειος Ελλάδα έχει την ουσία μηχανικούς περιβάλλοντος. Άμα το σκεφτείτε. Τώρα, η Βόρειος Ελλάδα. Βέβαια, η Βόρεια Ελλάδα, σωστά. Στην Ξάνθη και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα, αύριο στην τελετή απονομής των πτυχίων, είναι ανοιχτή αυτή η σπουδαία γιορτή και τελετή? Είναι πανηγυρική για μας, να σας πω την αλήθεια, ύστερα από τόσο αγώνα, και φυσικά είναι ανοιχτή για όλους. Βέβαια γίνεται στη Σκύνδο, στην αίθουσα Αλέξανδρος, και ελπίζουμε να έρθουν να δούνε, θα μας θυμίσουν αρκετοί που μας βοήθησαν σε όλο τον αγώνα, είναι γεγονός αυτό. Και επίσης ότι είναι ένα τμήμα το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο καινούργια όσον αφορά το περιβάλλον, γιατί την τελευταία δεκαετία δόθηκε η πρέπουσα προσοχή στο περιβάλλον. Υπάρχουν πια τα προβλήματα να διωγγώνονται. Να φτάνουν στην πόρτα μας, όπως σήμερα με τα νερά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μετζέλου. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια σε όλους τους καθηγητές, σε εσάς, για τον αγώνα. Και τους γονείς. Και τους γονείς, βέβαια. Τους γονείς, γιατί όλοι οι γονείς, ανεξαρτήτως τμήματος, όχι μόνο σε εμάς, όλα τα χρόνια των σπουδών των παιδιών προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι είναι, η ελληνική οικογένεια. Σας ευχαριστώ, κυρία Μετζέλου.